Από το σύλλογό μας χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση που είναι η κλιμάκωση των προηγούμενων κινητοποιήσεων και πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι δεν είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στα ειδικά σχολεία αναλώσιμοι. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μέτρα τώρα. Η κατάσταση λοιπόν στα ειδικά σχολεία είναι απαράδεκτη με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Η αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας έχει αφήσει παιδιά και εκπαιδευτικούς ανοχήρωτους, χωρίς προστασία στο έλεος της πανδημίας. Είναι ντροπή να μιλάνε για πρόταξη των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής στον εμβολιασμό και ακόμη να είμαστε στα μέσα του Μαρτίου και να μην έχουν γίνει αναγκαίοι εμβολιασμοί. Είναι απαράδεκτο ακόμα και τώρα να μην γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ μέσα στα ειδικά σχολεία. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από κανένα αφήγημα περί ατομικής ευθύνης ή κρατική αυτή ανευθυνότητα και αναλγησία. Μπροστά λοιπόν στο κύμα της πανδημίας, το τρίτο κατά σειρά, οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών και του αγωνιστικού γονεϊκού και αναπηρικού κινήματος είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που ένα χρόνο τώρα μετά την πανδημία έχει αφήσει αθωράκιστο το σύστημα υγείας χωρίς γιατρούς και προσωπικό. Αρνείται προκλητικά να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντάς τον να κερδοσκοπεί στον πόνο και στην αγωνία του λαού μας, ενώ χρήσιμο και έμπειρο προσωπικό και μέσα μένουν εκτός μάχης στον πόλεμο με τον κορονοϊό, αλλά κινδυνεύει να μετατραπεί το σύστημα υγείας αν δεν έχει γίνει ήδη σε σύστημα μιας νόσου. Το αγωνιστικό εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα όλων των εργαζομένων και στην ειδική αγωγή θα συνεχίζει να αγωνίζεται μαχητικά για ανοιχτά, ειδικά και γενικά σχολεία. Η θέση του κάθε μαθητή και του εκπαιδευτικού είναι στο σχολείο, είτε αυτό είναι ειδικό είτε είναι γενικό. Με όλα όμως τα αναγκαία μέτρα προστασίας, όπως έγκαιρα έχουμε καταθέσει με τις προτάσεις μας εδώ και ένα χρόνο και έχουμε επιβεβαιωθεί. Άνοιγμα των δομών με ό,τι αυτό συνεπάγεται με ευθύνη του κράτους για την αναγκαία ρέωση του πληθυσμού αλλά και για λόγους εκπαιδευτικούς και μέτρας προστασίας από την πανδημία. Γιατί όλα τα ειδικά σχολεία έτσι κι αλλιώς και πριν την πανδημία ήταν υπεράριθμα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για να μειωθούν οι μαθητές ένα ομάδα, να αξιοποιηθούν τα κλειστά σχολεία, κάθε υποδομή για να μην συγχρονίζονται μαθητές και εργαζόμενοι. Να έχουν όλα τα σχολεία τον αναγκαίο νοσηλευτή. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην γίνονται λάστιχο. Επίτευξη του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε μέσα στο κανονικό εκπαιδευτικό ωράριο να γίνονται όλες οι απαραίτητες θεραπείες των παιδιών που χρειάζονται, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες κτλ. Επίταξη των ιδιωτικών λεωφορείων για να διατεθούν για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο για να εξασφαλιστεί αναγκαία αρέωση και κατά τη μεταφορά. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές ανά εβδομάδα. Να εμβολιαστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και όσοι μαθητές είναι πάνω από 18 χρονών. Να προμηθευτούν και να αξιοποιηθούν τώρα όλα τα εμβόλια που είναι ασφαλή και διαθέσιμα. Η προστασία, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι στα δικά μας χέρια. Η ζωή όλων μας, των παιδιών μας και των οικογενειών μας, είναι στα δικά μας χέρια. Με τον αγώνα μας πρέπει να τα καταφέρουμε. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε.